Τρία, δύο, ένα. Γιατί, ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε αυτό. Ποιος ψιθυρίζει, γιατί λέτε, πείτε μου τώρα. Γιατί έχω μικρόφωνο και τα ακούω όλα. Άντε εσύ τώρα. Άμα γεμίζει τσέπη, είμαι κι εγώ καλά. Σιντερέλες και σιντερέλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Μην ξεχάσετε ποτέ να κάνετε subscribe, like, καμπανάκι, follow τα social media. Κάντε με ένα subscribe. Εγώ δεν θα βγω στους δρόμους, θα μοιράσω 50 άρικα. Αλλά ένα subscribe το θέλω. Λοιπόν, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα κάνουμε blind date νούμερο 3. Νούμερο 3. Ελπίζω αυτή τη φορά ο Clayton να έχει κάνει μια καλύτερη επιλογή, να είναι πιο ζωντανά τα παιδιά. Το εύχομαι, το έβαλα χέρι. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, γεια! Γεια! Γεια σου, Μαρία! Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Νούμερο 1, πώς θα λένε? Γιώργο. Τέλος πάντων. Ηλικία 20. Περίμενε, παιδί μου. Είμαι ο Γιώργος. Έχω έρθει 2 ώρες μακριά εδώ για τη Μαρία. Από τον Ναύπλιο. Ξάδερφος μου Λευτέρης, τον έμπλεξα και αυτόν μέσα σε αυτά τελικά. Θα δούμε ό,τι είναι το καλύτερο. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το παλέψουμε. Νούμερο 2. Λευτέρης. Καλησπέρα. Είμαι ο Λευτέρης. Είμαι ο ξάδερφος του Γιώργου. Ήμουν οδηγός. Το πλάνο ήταν αυτό εξ αρχής. Να το φέρω εδώ πέρα το παιδί να κάνει την οντισιόν. Και εν τέλει κάπου με μπλέξανε για εμένα. Να. Νούμερο 3. Ρωμαίο. Λέει Ρωμαίο. Ήρθα να πάρω τη Μαρία και τίποτα άλλο. Τα πάντα. Bandy jumping. 4. Δημήτρης. Με λένε Δημήτρη. Ήθελα να προσπαθήσω να βγάλω τη Μαρία ένα ραντεβού. Άμα δεν τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέραμε. 5. Μπόικο. Τη μάρκα με τα ρούχα. Μπόικο, τη μάρκα με τα ρούχα. Μπόικο το όνομα. Είμαι ο Μπόικο. Δεν ξέρω γιατί ήρθα. Με πήρανε τηλέφωνο και απλά ήρθα. Από πού είσαι? Βουλγαρία. Βουλγαρία. Πρώτη φορά έρχεται κάποιο εδώ από τη Βουλγαρία. Συνήθως όλοι οι Αλβανοί είναι. Είναι κάποιο άλλο από εδώ την Αλβανία? Ναι. Περίεργο να μην διαλέξω κλέτη. Λοιπόν, Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 20, σε 2 μήνες 21. Λευτέρη, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 25. Εσύ? Νούμερο 3. 20. Και εσύ? 4. 21 χρονών. 5. 20. Σου είπα κάτι την προηγούμενη φορά. Είναι εντάξει, από το ανήλικο καλύτερα 20 χρονών. Λοιπόν, έχετε δει καθόλου τα επεισόδια μου? Όχι. Θα τα βλέπει εκατομμύρια κόσμο. Πώς δεν τα έχετε δει? Εκατομμύρια, πολλά. Δεν έχουμε χρόνο για YouTube και. Γιατί, ποιο το είπε αυτό, ποιο το είπε αυτό? Φίπστερ, αυτή τη στιγμή κάνω γύρισμα blind date. Είσαι on camera, θες να πεις κάτι εδώ στα παιδιά? Ωραία. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ο νικητής θα είναι αυτός που θα γλιτώσει από τα δόντια της Σιντερέλας. Δηλαδή, ο χαμένος είναι αυτός. Αυτός που αποχωρήσει να νιώθει τυχερός και νικητής. Γεια, θα σε πάρω μετά. Γεια! Λοιπόν, ο Γιώργος είπε ότι ασχολείται με άλλα πράγματα. Ναι. Για πες, ρε Γιώργο. Κοίτα, πιο πολύ ασχολούμαι με τις δουλειές μου. Και όταν πάω σπίτι, συνήθως άμα ανοίξω YouTube ή σειρές ή Netflix και αυτά, σβήνω. Παιδί μου, τι ασχολείσαι? Δουλειές. Έχω ένα μαγαζί, τώρα εγώ το διαχειρίζομαι. Τι με μαγαζί? Καφέ στο Άργος. Ναι. Και μετά έχει και άλλες δουλειές. Έχω γενικά κάνει 3-4 που ασχολούμαι. Ποιες, παιδί μου? Τώρα δεν λέγονται και όλα ακριβώς. Μπαμ. Γιατί, ρε αδερφούλη? Ας πούμε ότι τρέχουμε όλη μέρα, για μετρητά, μόνο αυτό. Άμα γεμίζει τσέπη, είμαι κι εγώ καλά. Α, οκ, μάλιστα. Νούμερο 2, με τι ασχολείσαι? Έχω μια επιχείρηση. Και εσύ, όλοι 20 χρονών, 25 εσύ. Είμαι 25 εγώ. Ναι. Έχω μια επιχείρηση, στην οποία είμαι σκαλιστής και φτιάχνω ξυλόγλυπτα, έπιπλα. Γιατί, ναι. Επίσης, ασχολούμαι και εγώ με άλλα πράγματα. Έχω και άλλες δουλειές. Σαν το παιδί από δίπλα που κάνει. Είναι και φίλος μου. Όλοι είστε στην ίδια δουλειά. Είμαστε ξαδέρφια. Α, είστε, είναι τη δουλειά τα παιδιά. Ναι. Και κάνω πολεμικές τέχνες, γυμναστήρια. Έτσι, από εδώ, από εκεί. Σοβαρέ, ποιος είσαι, τέλος πάντων. Ρωμαίο, για πες, με τι ασχολείσαι? Δουλεύω το πρωί σε μια αποθήκη. Ναι. Και το βράδυ δουλεύω μεταφορέας. Δεν κάνω. Εσύ δεν ασχολείσαι με άλλες δουλειές? Όχι, εγώ όχι. Δυστυχώς. Ευτυχώς. Αλβάνος και να μην το κάνει δύσκολο, Δημήτρη, εσύ? Σπουδάζω γυμναστική ακαδημία σε κολέγιο. Ναι. Και δουλεύω σε ένα γυμναστήριο και μερικές φορές καλύβω ένα φίλο μου στο delivery που του πήρανε τα
τις πινακίδες. Λες ρε αδερφέ. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αχ, τα μακαρόνια μου. Εγώ είμαι φοιτητής, καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Για μηχανικός αυτοκινήτου και παράλληλα είμαι επαγγελματίας, πολιτής, ταμείας, φορτωτής. Κάτσε, δεν το έπιασε αυτό. Επαγγελματίας φέρνω μου σε από πόνο. Ταμείας, πολιτής και φορτητής. Είσαι όλα αυτά. Όλα αυτά. Μάλιστα. Να μας αποκώσω λίγο. Τώρα. Όχι, εντάξει, κάνω λίγο υπομονή. Λοιπόν, νούμερο 5. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα μου ό,τι θες. Αυτό έλειπε κιόλας. Γενικότερα, για πες μου λίγο, στη ζωή σου πώς θα πήγαινες, είχες κάποια σχέση, όχι... Μία σοβαρή σχέση. Όπα, σοβαρή 20 χρονών, ναι. Δεν γίνεται. Γίνεται. Ωραία, μέχρι εκεί τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα τίποτα. Παιδί μου, ναι, πες μου λίγο λεπτομέρειες. Είχα μία σχέση ενός χρόνου. Ναι. Ωραία, αυτά τα πάει ωραία. Χωρίσαμε για... Φόβο, με έκανες να κολλήσω τώρα. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι τους κάνω τους άντρες να κολλάνε. Δεν θέλω να μοιραστώ τα υπόλοιπα. Για το καλό της κοπέλας, όχι για το δικό μου. Δεν σου είπα γιατί χωρίσατε. Τότε γιατί, τι λεπτομέρειες μου λες. Ναι, να μου πεις. Είχα μία σχέση, ένα χρόνο, μετά. Ξέρεις. Μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καβλάντα. Μάλιστα! Όχι από δικιά μου πλευρά. Εγώ είμαι πολύ σοβαρό παιδί. Είμαι πολύ σοβαρό παιδί. Είμαι πολύ σοβαρό παιδί. Δεν έχει τύχει να βρω τη μία. Balkan style. Γύρω και τι μάξεις. Νούμερο 2. Εσύ που είσαι και μεγαλύτερος της υπόθεσης. Για πες μου εσύ, τι έκανες με τη ζωή σου και τα κορίτσια. Γενικά καλά τα πηγαίνουμε. Και με τα κορίτσια και με τη ζωή. Νόμιζα τα πει και με τα αγόρια. Όλα κυλάνε ομαλά. Ναι, αγόρι μου καλό. Σε ρωτάω. Τι φάση, είχες κάποια σχέση, ποτέ. Έχω, είχα σχέσεις. Έχεις, είχες. Τώρα δεν έχω. Είχα σχέσεις αρκετές. Πόσες. Πόσες είχες. Καμιά δεκαριά. Σχέσεις. Γενικότερα καλά, ναι. Καλά τα έχουμε πάει. Κάτσε ρε φίλε. Με πρώην μου μιλά ακόμα. Εσύ έχεις ξεπεράσει και τη Χριστελίνα. Να σου πω, η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο καιρό ήτανε. Ήτανε 3 χρόνια. Μην ρωτήσεις για τις υπόλοιπες. Άστα. Οι υπόλοιπες πόσο ήτανε. Η δεύτερη πιο μεγαλύτερη είναι ένα χρόνο. Και όσο πάμε, μικραίνουμε. Ένα μήνα, μια εβδομάδα, μια μέρα. Εντάξει, σχέση μια εβδομάδα, μια μέρα δεν το λέω. Γιώργο. Ναι, ναι. Ναι, αν είχα σχέσεις. Ναι. Κοίτα, είχα 2-3, μπορεί και 4. Ποιος ξέρει, άραγε. Ήταν συνήθως η πιο μεγάλη, βασικά έχει κρατήσει κανένα 2 χρόνια, αλλά είναι περίπλοκο γιατί εγώ δεν είχα βάλει ποτέ ταμπέλα σχέση. Κάπως με πνίγει αυτή η ταμπέλα, κατάλαβες. Σε πνίγει! Ναι, ναι, είναι πολύ πιεστική. Για πες μου λίγο λεπτομέρειες. Πολύ πιεστική, ρε παιδί μου, μου κάθεται στο λαιμό. Δεν την μπορώ καθόλου. Η λέξη σχέση. Και πώς θες να το ονομάσεις. Κοίτα, αρχίζεις, τραβιέσαι, ξέρω εγώ, έτσι, γνωρίζεις τον άλλον πρώτα. Και άμα κάτσετε μαζί και περνάτε καλά μετά από 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, μπορείς να το πεις σχέση. Α, θα περάσουν δηλαδή 2 χρόνια για να πεις ότι έχεις σχέση με μια κοπέλα. Πού έξω στον κόσμο. Ή γενικά εγώ τι θα θεωρήσω. Γιατί έχει... στον κόσμο, εσύ. Α, εγώ. Ναι, μετά από 1 χρόνο θα θεωρήσω, ρε φίλε, σχέση, σοβαρή. Α, αυτό τον 1 χρόνο θα πηγαίνεις και με άλλες. Όχι. Καταρχάς είμαι πιστός, δεν έχω απατήσει όλες μου τις σχέσεις. Ίσα-ίσα. Έχω φάει και κέρατο, ίσα-ίσα. Στενάχωρο. Για πες μου λίγο, ρε Ρωμαίο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρήσε μια γυναίκα, κοπέλα, whatever. Τα μάτια και το χαμόγελο. Μπράβο. Δημήτρη. Εγώ είμαι πολύ του βλέμματος. Μ' αρέσει να κοιτιέμαι στα μάτια με την κοπέλα. Το χαμόγελο και τα μαλλιά βλέπω πολύ. Τα μαλλιά δηλαδή. Ένα καστανό ξανθό είναι ό,τι πρέπει. Εγώ είμαι ξανθιά. Δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Α, δεύτερη δυναμία. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θέλω λίγο τρελή. Έξαλλη που λέμε, γιατί είμαι και εγώ λίγο crazy και κατάλαβα. Είσαι crazy, για λέγε ρε φίλε. Λίγο ρε φίλε, να δέσουμε. Όπως είπα, εγώ εδώ δουλεύω, ξέρω εγώ. Όλοι δουλεύουν. Βγάζω λεφτά και μετά καλό πέρασε, θα τρώω μια εβδομάδα. Από εδώ, από εκεί. Καλό πέρασε ρε φίλε, μ' αρέσει καλό πέρασε. Παιδί μου, τι βλέπεις σε μια γυναίκα. Σου λέω, πρέπει να έχει την ίδια τρέλα με μένα, γιατί εγώ μπορεί τώρα να είμαι εδώ και σε 2 ώρες να πω πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάει, έφυγε Θεσσαλονίκη. Καταλαβες. Θέλει λίγο τρέλα η ζωή γενικά. Και έτσι ψάχνω έτσι κι εγώ μια τρελιάρα. Έξαλλη που λέμε.
Έξαλλη. Να είναι αυθεντική, να είναι γνήσια, να μην είναι fake. Εσύ έχεις μελετήσει πολύ, μου φαίνεται. Τις έχω μελετήσει. Ναι. Για καλό. Αλλά να έχουμε μια επικοινωνία, να μπορούμε να τα βρούμε κάπως. Παιδί μου, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι η επικοινωνία. Βλέπεις, ας πούμε. Πρώτο πράγμα, δηλαδή εμφανισιακά. Ναι. Όλο το πακέτο. Πρέπει να έχει όλο το πακέτο. Δηλαδή, για τα γούστα μου να είναι. Να είναι ωραία, να είναι καθώς πρέπει, να είναι σεξί. Να έχει ωραία μάτια, ωραία μαλλιά, να είναι περιποιημένη. Παιδί μου! Να έχει στυλ. Ένα πράγμα πες μου! Ένα! Ένα πράγμα. Κόλλο. Κόλλο πρέπει να έχει σίγουρα. Χωρίς κόλλο δεν ξέρω. Αν μπορούμε να το πούμε. Ο ένας στα μάτια, ο άλλος στο χαμόγελο, τον χαρακτήρα. Σημειώνω Λευτέρης κόλλο. Ρωμαίο. Λοιπόν, είναι τελευταία ερώτηση, κάποιος παίρνει το τώρα, εντάξει. Ωραία μιλάει, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Μία γυναίκα η οποία είναι όμορφη χωρίς χιούμορ ή μία μέτρια με χιούμορ. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Μία μέτρια με χιούμορ, γιατί να είναι όμορφη. Δεν κοιτάω μόνο αυτό, κοιτάω τα πάντα. Εσύ είσαι ο αγαπούλας, ε. Είμαι πολύ όντως, αρκούδος. Τι λέει, ρε. Εμείς έχουμε τίγρη. Τίγρη, ε. Αντίξες. Λοιπόν, Δημήτρη, για πες με εσύ. Κοίτα να δεις, εμένα μου αρέσει να σκάω με την κοπέλα μου και να είμαστε και οι δύο πολύ ωραίοι, κατάλαβες. Οπότε... Εσύ θεώρησες ότι είσαι πολύ ωραίος. Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είμαι σένιος, όπου και να πάω είμαι σένιος, αυτό λέω. Τώρα η κοπέλα μου όμως αυτή που συνοδεύω θέλω να είναι πάντα όμορφη. Εντάξει. Και άμα είναι στόκος. Εντάξει, τώρα... Εντάξει, τι να σου πω τώρα, θέλουμε να έχει λίγο χιούμορ και τα λοιπά, αλλά πιο πολύ εγώ κοιτάω λίγο την εμφάνιση, γιατί εντάξει, μ' αρέσει όπου και να πηγαίνω όμορφα, καταλαβες πώς το λέω. Όμορφα περνάμε εδώ. Όμορφα περνάμε. Βόικο, για πες μου. Χιούμορ, πάντα χιούμορ. Α, ψέμα. Όχι χιούμορ. Εγώ πάλι το πρώτο, όμορφη. Κι ας μην έχει χιούμορ, δεν πειράζει, το έχω εγώ. Θα τα βρούμε δηλαδή εκεί. Δεν με νοιάζει. Κι άμα είναι τούβλο. Εντάξει, δεν είπαμε και να μην συνεννοούμαστε κιόλας, είπες χιούμορ. Ναι. Όχι εξυπνάδα, χιούμορ. Εντάξει, το χιούμορ συνάβει με την εξυπνάδα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ποιος ψιθυρίζει, γιατί λέτε, πείτε μου τώρα, γιατί έχω μικρόφωνο και τα ακούω όλα. Εγώ. Ποιος ψιθύρισε. Εγώ το δύο. Τι είπες. Όχι, λέω ναι, αυτό. Λοιπόν, για να δω παπούτσια. Μην κουνηθείτε, βλέπω. Κυριολεκτικά όλοι τα ίδια. Εκτός από το νούμερο ένα. Λοιπόν, πήρα παιδιά την πρώτη απόφαση. Όλα ίδια καγκουροπάπουτσα που... Μόνο τι. Τι είσαι, της Google πρώην. Της Google πρώην. Το πα. Πω, βέκαρε πουτάνα. Την πάω λίγο τρένο τώρα την Google τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, νούμερο 4. Γεια σου Μαρία. Τι κάνεις. Τα γάμισες. Έχεις ωραία μάτια όμως. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Μας τα χάλασε. Τα χάλασε λίγο. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Δεν πειράζει, όλα καλά. Μακάρι να έχουμε μια επόμενη ευκαιρία στο μέλλον. Νούμερο 5. Παρακαλώ. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα ξέχασα. Για πες μου, ιδανικό πρώτο ραντεβού. Για να γνωριστείς με την άλλη, ναι. Να πας σε μια θέα χαλαρά και να συζητήσετε λίγο, να δεθείτε. Ακούτε λίγο τι λέει το παιδί εδώ πέρα. Κλαίει τη Χριστελίνα. Μπορείς να ξαναπείς αυτή τη φράση που είπες μόλις τώρα για πρώτο ραντεβού. Να πάτε λίγο σε μια θέα χαλαρά, να κοιταχτείτε λίγο, να είστε με την ηρεμία σας μόνοι σας και να δεθείτε λίγο, να συζητήσετε. Να δεθούμε. Εγώ σε πήγαινα σπίτι στη γιαγιά μου. Όχι εμένα. Όχι εσένα, συγγνώμη. Εντάξει, θα την πήγαινα στη γιαγιά μου, είναι η αλήθεια. Να κάτσουμε να φάμε τίποτα, να μας μαγειρέψει. Εντάξει, ξέρω εγώ να μιλήσουμε. Και μετά ποτέ δεν ξέρει κανείς που θα καταλήξει. Μπορεί και σπίτι. Στο πατρικό μένεις. Εγώ. Ναι. Και πού θες να μένω 20 χρονών, στο διάστημα. Εγώ 18 χρονών έφυγα από το σπίτι, αδερφέ. Αυτό είναι red flag.
Αλβανός με Red Flag πάνε μαζί το ξέρει. Δεν έχει να κάνει ένας Αλβανός και ο Κλέιντι έφυγε από την Αλβανία 2 χρονών, 3 πόσο ήταν. Πόσο ήσουν ρε, 3. Άρα θα με πήγαινε στη γιαγιά σου. Δηλαδή θα γνωρίσεις... Αφού είπες ότι δεν είναι για σένα. Ναι, τέλος πάντων, για όποια. Θα γνωρίσει μια κοπέλα και θα της πεις πάμε στη γιαγιά μου να μας μαγειρέψει τραχανά. Ναι, γιατί όχι. Το έχεις κάνει. Όχι. Άρα... Έλα τι να σου πω, κάτι πρωτότυπο που θα σου πω, τι να σου πάμε. Εσύ, αγόρι μου, μιλάμε για σένα. Εσύ, πού πας μια κοπέλα στο πρώτο ραντεβού, όχι τι θα, εγώ που την πάω. Έχεις εντοπίσει λίγο που βρισκόμαστε. Α, συγγνώμη, έτσι. Τι συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, όλοι λέτε και λέτε μαλακίες τι για το... Τι πιστεύετε ότι θα είναι ωραίο ραντεβού, εσείς τι κάνετε στη ζωή σας. Μπορείτε να είστε ο εαυτό σας μια φορά σε αυτή τη ζωή. Άντρες υποκριτές όλοι. Λέγε τώρα που πηγαίνεις πρώτο ραντεβού. Για πες τώρα. Συγκεκριμένα τις πάω όλες εκεί. Πες. Στο Άπολης, πάνω στην Πετρούπολη, σε μια θέα που είναι. Εντάξει, εκεί είναι το σποτ μου, δεν ξέρω. Ποιο σποτ σου, αγόρι. Εκεί τη βρίσκω. Τη βρίσκεις και μετά τη χάνεις σίγουρα. Λοιπόν, ιδανικό μέρος για μένα, έτσι όπως το έχω κάνει εικόνα στο μυαλό μου. Πώς το κάνεις στη ζωή σου, όχι όπως το έχεις κάνει εικόνα στο μυαλό σου. Πώς το κάνω στη ζωή μου. Ναι. Συνήθως σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, έτσι ωραίο, λίγο flex. Καλοκαίρι. Flex. Για πες μου, σε ποιο εστιατόριο τη πας για να κάνεις flex. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι από εδώ. Που πού είσαι. Από Αθηνά, είμαι από Αργός. Okay. Ναύπλιο δίπλα, άμα ξέρεις. Ναι, πες από πού πας. Και εκεί πέρα πάμε, κάνω ένα φιλιάκι, κάνω έτσι. Γιώργο, εσύ. Δεν βγαίνω πρώτα ραντεβού, γενικά δεν το ονομάζω πρώτο ραντεβού. Πώς το ονομάζεις. Τίποτα έτσι ρε παιδί μου, κοίτα να μας γνωρίσω μια κοπέλα και συνεννοούμαστε. Όλα θα έρθουν στη στιγμή, μην αγχώνεσαι δηλαδή. Δεν είναι τώρα να κάτσεις να οργανώσεις, θα βγεις πρώτο ραντεβού, να αγχωθείς, να και αν θα της αρέσει και αν. Όχι, ό,τι κάτσε, κατάλαβες. Δεν έχω κάνει, δηλαδή... Ό,τι κάτσει, αν σου κάτσει κάποια, ποτέ, αν ποτέ, σου ποτέ δεν έχω κάτσει κάποια με αυτά τα πράγματα που λες. Είναι δυνατόν να λες ότι και να αγχωθείς και τέτοια. Ρε, 20 χρονών είσαι, δεν μπορείς να πάρεις μια κοπέλα να βγείτε μια βόλτα να κάνετε ένα ραντεβού. Ναι, εννοείται βγαίνουμε, αλλά δεν θα το βάλουμε και στάμπα πρώτο ραντεβού, θα το βάλουμε ως να βγούμε. Ωραία, πού βγαίνεις πρώτη φορά, πες μου, άιντε. Και εγώ έκανα Ναύπλιο, επειδή είμαστε από εκεί εμείς, με το Λευτέρι. Α, είστε φίλοι. Είμαστε ξαδέρφια. Φαντάζομαι. Ναι. Έκανα Ναύπλιο ή αλλιώς καμιά Αθήνα, πάλι εδώ στην Πανόρμου, στο Ντέος, πώς λέγεται εκείνο το μεγάλο, πάνω-πάνω. Ανάλογα όπου μου τα σκάσει εκείνη την ώρα. Δεν έχω ιδέα. Δεν είμαι δηλαδή να κάτσω να προγραμματίσω κάτι, είμαι τη στιγμή. Ρε φίλε, ωραία, για να μην το βάλω σε μένα. Γνωρίζω εδώ πέρα τη Χριστέλληνα που είναι 4x4 μωρό. Γνωρίζει τη Χριστέλληνα, ωραία. Ωραία, γνωρίζει εμένα. Άστο. Κομπλέ. Ναι. Μιλάμε. Ναι. Ωραία. Και τέλος πάντων έρχεται η φασούλα που κάπως πρέπει να βγούμε έξω. Ναι. Πού θα πάμε. Ή θα πάμε για φαΐ, ξαναλέω. Ή θα πάμε για κανένα ποτό. Ή θα πάμε για άραγμα. Είναι ανάλογα η κοπέλα τι θέλει. Είναι τη στιγμή, τι να σου πω τώρα. Να σου πω, μένεις μόνος σου. Ναι. Εσύ Λευτέρη. Ναι. Εσύ Ρωμαίο. Όχι. Για μέσα εσύ ρε Βόικο. Ναι. Άιντε ρε. Πού. Η οικογένεια είναι Βουλγαρία. Πού μένεις. Πειραιά. Πειραιά, γάβρος είσαι. Γάβρος. Τώρα μην τα βγάλουμε αυτά προς τα έξω. Ποια προς τα έξω. Αν και είμαι περήφανος. Οδηγάτε. Ναι. Όλοι. Όλοι. Ναι, δύο ρόδες μόνο. Τι δύο ρόδες ρε. Μόνο δύο ρόδες, αμάξι δεν. Ποιο το από αυτό. Ο ένα. Άμα θέλω καμιά μακρινή απόσταση και τέτοια, εγώ δόξα τω Θεώ, εγώ μπαίνω πάντα στην οδηγό. Δεν ξέρει να οδηγά αυτοκίνητο. Εδώ δεν με πνέει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει και πολύ η μηχανή. Α, θα σε φορτώνουν γκόμενες δηλαδή. Όχι, γιατί μπορεί να τι φορτώσω κι εγώ δικάβαλο. Εννοείται. Ναι. Μόνο Λατίνες ανεβαίνουν δικάβαλα. Δεν το έλεγα. Α, σε ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει. Και αυτή η άλλη θα γίνει μουνάρα με μαλλί, βάψιμο, τακούνι, φόρεμα και θα ανέβει να γίνει κλόμπ. Για αυτές τις περιστάσεις υπάρχουν και τα νοικιαζόμενα, ρε παιδί μου. Αφού τώρα δεν ξέρεις να οδηγάς, ρε. Τώρα να πάω να πάρω σιγά τα αυτόματα, τι να μου πει τώρα. Την ιδεολογία την έχουμε, απλά δεν το έχουμε κάνει πράξη. Ακόμα κοροϊδεύεις. Εγώ σε κοροϊδεύω. Εγώ στο είπα ότι είμαι λίγο crazy. Οι απόψεις μου είναι λίγο περίεργες. Αλήθεια. Εγώ στο είπα, οι απόψεις μου είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή, μίλησε μου λίγο για τον εαυτό σου.
Τι θες να μάθεις? Εσύ πες μου. Πες μου πέντε θετικά. Θετικά. Ναι. Είμαι πιστός σου, δεν έχω απαντήσει. Ναι. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή να είμαι στεναχωρημένο σε κάτι, εγώ είμαι μέσα στην τρέλα, μέσα στη χαρά. Έξω. Ντελούλου, δηλαδή. Ναι, ντελούλου, ακριβώς όπως το πες, έτσι. Ρε, έχω φέρει τον τέτοιο εδώ πέρα. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, τα άλλα θετικά. Τι να σου πω. δεν έχω τίποτα πολλά. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ρε, να σε πω κάτι, σε λένε σίγουρο Γιώργο. Ε? Σε λένε σίγουρο Γιώργο. Ναι, ναι, Γιώργος. Ναι. Θες να δεις ταυτότητα. Όχι, όχι, μου θυμίζει έναν άλλον. Ένα φίλο μου. Λοιπόν, Λευτέρη. Παρακαλώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε αγάπη. Πες μου, ό,τι θέλεις. Να σου πω. Αν η κοπέλα σου, ξέρεις, βγαίνει συνέχεια σε κλαμπ, δίνεται έτσι πιο σεξουλιάρικα, πώς το διαχειρίζεις αυτό? Ανάλογα την κοπέλα. Άμα με έχει καταφέρει και με έχει κάνει να την εμπιστευτώ και ξέρω κιόλας και έχω καταλάβει ότι με αγαπάει πραγματικά και έχουμε όλο αυτό που έχουμε, το έχουμε αναπτύξει ψηλά πολύ, καταλαβαίνεις. Δεν έχω κάποιο θέμα να κυκλοφορεί, να πηγαίνει στα κλαμπ όπου θέλει. Μια ζωή τον έχουμε τους άλλους, εγώ έτσι είμαι. Κλαμπ. Τα κυκλοφορείς και σε σεξουλιάρικα ρούχα και... Εντάξει, δεν έχω θέμα. Άμα θέλει να μου πατήσει, θα το κάνει και χωρίς να φοράει σεξουλιάρικα. Κοίτα, εγώ δεν έχω θέμα. Τώρα, άμα πηγαίνει συνέχεια και τέτοια, φοράει, ξέρεις, ανοιχτά. Είναι δικαίωμά της, δεν θα της πω εγώ τι να κάνει. Από μόνη της βασικά, άμα θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Αν όχι, όχι. Αυτό. Πέντε. Αρχικά, η να είναι η κοπέλα μου, την εμπιστεύομαι. Αλλιώς δεν θα ήταν. Και άμα δεν έχει πολλά αγόρια πάνω στο τραπέζι, το δεχόμαστε. Άμα είναι με κορίτσια και φίλες, όλα δεκτά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Πες ότι η κοπέλα σου, ναι, ωραία, βγαίνει με τις φίλες της κομπλέ. Οι φίλες της δεν έχουν σχέση. Ναι. Και ο Ρόζος σε μία παρέα και θέλει μία κοπέλα που γουστάρει ένα γκόμνο ή φίλη από την κοπέλα σου να φέρει 2-3 αγόρια, να ράξουν όλες μαζί. Τα κορίτσια πόσο είναι? Τι? Ξέρουμε πόσο είναι η παρέα των κοριτσιών. Είναι μόνο μία φίλη της? Ρε φίλε, μπορεί να είναι αυτή με μία φίλη της, μπορεί να είναι αυτή με δύο φίλες. Τι σημασία έχει? Επειδή μου το έχουν κάνει, θα σου πω αλήθεια, το άφησα να περάσει, αλλά το δέχτηκα. Ωραία, αφού θα ράξετε όλοι μαζί. Και είναι το πρόβλημα να μην έρθω κι εγώ. Έτσι, ναι. Σι Γιώργο. Ναι, κοίτα, εγώ είμαι και τη άλλη άποψη πάλι. Ότι άμα μια γυναίκα περνάει καλά μαζί σου, δεν θα κοιτάξει να ψαχτεί άλλου. Και επειδή κι εγώ περιτριγυρίζομαι. Άκου. Επειδή κι εγώ περιτριγυρίζομαι γύρω από γυναίκες λόγω δουλειά και. Δεν θέλω να μου κάνει κι αυτή ζήλια, ρε φίλε. Όπως θα την εμπιστεύομαι εγώ, ξέρω εγώ, να μην πιστεύετε κι αυτή. Ποια είναι η δουλειά σου, Παμερέ? Είναι πολλές δουλειές, άστα μην το ψάχνεις. Ασχολείσαι με τα ναρκωτικά? Όχι, πιστεύω. Νόμιμες δουλειές, κορίτσι μου, νόμιμες. Πες μου, αγόρι μου, ποιες είναι οι νόμιμοι, τι είσαι, τα βατζής? Αυτό δεν είναι νόμιμο, από όσο ξέρω. Γιατί, τα πορνεία πώς είναι νόμιμα? Και έχει νόμιμες τσάτσες. Κοίτα, δεν το έχω ψάξει, δεν σου μιλάω για πορνεία αναγκαστικά. Εγώ σου μιλάω για γυναίκα, ξέρω εγώ, συνοδό να είναι δίπλα σου σε μια δουλειά, κάτι. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τέλος πάντων. Σε ρώτησα τι δουλειά κάνεις. Σου είπα, η βασική, η πρωινή είναι μαγαζί που έχω στο ναύπλιο. Μετά έρχεται και οι μεσημεριανές, έρχονται και οι βραδινές και οι απογευματιανές. Μια βραδινή. Και μετά μεσονύχτιες. Έρχονται πολλές δουλειές μετά. Έχεις ολόκληρο... Έχεις ολόκληρο 24ωρο, πρέπει να το σπαταλήσεις. Είσαι πολύ μάγκας εσύ. Πρέπει να το σπαταλήσεις όλο το 24ωρο. Α, δεν κοιμάσαι δηλαδή ποτέ? Κοιμάμαι, με παίρνει ύπνο σε αμάξια, σε παντού, όπου βρω. Σε. Ευτυχώς το νούμερο 1 είναι εντός τόπου και χρόνου. Και ήρθε με βερμούδα. Νομίζω φεύγει το νούμερο 2. Δεν τον είδα. Δεν τον είδα. 2-3, 2-2. Ωχ! Εσύ είσαι ο ξάδερφος. Μα είσαι πολύ φουσκωτός. Καλά είμαι εσύ. Γιατί τα γόνισες έτσι? Ήμουν και λίγο προετοιμάστος, είχα λίγο τράκ, οπότε εντάξει, δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Θέλω να μου πει το νούμερο 5. Σε ενοχλεί να ακολουθάει η κοπέλα σου αγόρια, βλέπεις τα follow της? Τα βλέπω αν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Αν ακολουθάει κάποιον παραπάνω που δεν το ξέρω, θα ρωτήσω, αλλά δεν με ενοχλεί σε γενικές γραμμές. Εγώ το νούμερο 1, εντάξει, εννοείται πως θα ακολουθάει. Δεν έχω θέμα, αλλά με πιάνουν κάτι ταραχές έτσι ζήλια, ας πούμε. Θα ζηλέψω, θα στυμπώ, έτσι.
Αλλά θα ηρεμήσουν μετά τα πράγματα, θα ξανά είμαι αγαπούλα μετά. Ρωμαίο, βγαίνεις με την Ιουλιέτα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καμπλέ. Και κάποιος τον ενοχλεί στον δρόμο. Μία που τον βλέπω, ναι. Μία που δεν ξαναβλέπει φως, ξέρω εγώ. Συνήθως είμαι πολύ ψυχραιμός, αλλά αν πει μεγάλη μαλακία, πάνω κάτω κι εγώ τα ίδια. Τι να σου πω, είναι ανάλογα πώς θα μου τα βάλει. Καλά, εγώ δεν τσακώνομαι γιατί. Είσαι τρελιάρης. Ναι, είμαι με αναστολή όμως έξω, κατάλαβες. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι, ξέρω εγώ, στην Αθήνα που σε αγαπάνε, σε εκτιμάνε, παίρνεις τηλέφωνο, γίνεται, καθαρίζουνε. Τι να κάνουμε, φίλε. Αλλά αυτό δεν παίζει. Πάμε ήσυχα, πάμε. Άκου να δεις, ο ένας, αυτός που είχε κερδίσει τις προάλλες, έγινε viral μετά στο TikTok. Οπότε μπορεί να βρεις πολλές γκόμενες μετά από εδώ. Εσύ περνάς στην επόμενη φάση για τα ρούχα μόνο. Εσύ που είσαι τρελιάρης. Τα τατουάζει να σχολίαστα. Ιστός, αράχνη, μέδουσα. Αφιένα στην κοιλιά, αφιένα στο πόδι. Για να το δω στην κοιλιά. Δεν έτσι πρέπει να το έχει, δεν έτσι πρέπει να το έχει. Γιατί? Άστα, σου λέω πάμε παρακάτω. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Είναι έτσι όπως φωνάζουν τέτοιο εκεί που είμαι. Εσύ με το μπουφάν που πας. Και εσύ. Εμένα είναι πολύ λεπτό να το έχει. Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, 5. Θα προσφερθώ να πληρώσω εγώ. Αλλά αν επιμένει η άλλη, θα το βρούμε το πολύ στα 50-50. Πιο κάτω δεν πάει. Ρωμαίο. Η γυναίκα δεν πληρώνει ποτέ. Αν και το έχω κάνει πιο μικρός, αλλά τώρα όχι. Εντάξει. Πόσο πιο μικρός, είσαι 20 χρονών. Όταν ήμουν 15-16, εντάξει, εκεί. Εγώ πληρώνω τα πάντα. Πάντα. Γι' αυτό και τρέχω όλη μέρα και δουλεύω. Για να μπορώ να πληρώνω τα πάντα, για να περνάμε καλά. Εγώ, η κοπέλα μου, η παρέα μου. Όλοι γενικά που έχω γύρω μου, κατάλαβες. Γι' αυτό τρέχεις εσύ μέχρι τα χαράματα. Και ρε φίλε, να μην περάσουμε λίγο καλά ομαδικώς. Τι μόνος δεν πέρασε κανείς ποτέ καλά. Θα κάνω μια ερώτηση άλλη. Πρόσθεσε νούμερο 5 τι θα πεις, γιατί είμαι ανάμεσα να σε διώξω τώρα. Πείτε ότι η κοπέλα που γνωρίζετε έχει κολλητό, αλλά ο κολλητός της δεν είναι γκέι. Ναι, όχι. Και... κανονίζουν, ξέρεις, να κοιμηθεί σπίτι της ή, ή αυτή να πάει σπίτι του. Δεν έχω, αλλά εσύ το πήγες λίγο υπερβολικό να κοιμηθεί σπίτι του. Άμα τον ξέρω και είναι μέχρι κολλητός, εντάξει. Αλλά άμα βλέπω ότι υπάρχει και μία παραμικρή πιθανότητα για κάτι παραπάνω, ποτέ. Ρε φίλε, δεν πιστεύω στη φιλία άντρας με γυναίκα, οπότε δεν θα σε έφερα να έχεις φίλους από μένα. Δεν πιστεύεις στη φιλία ανάμεσα άντρα γυναίκα. Ναι. Γιατί αυτό? Όταν έχει πληγωθεί, εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις τι καλά. Ναι, πιστεύω. Αν η κοπέλα πριν γνωρίσει εμένα έχει κολλητό. Αυτό που λένε όλοι πριν γνωρίσει εμένα, γιατί ρε φίλε, μπορεί γιατί να γνωρίσει ένα τύπο. Όταν γνωρίζει ένα αγόρι, ξέρω εγώ, μετά άντε να του πει το ίδιο. Άμα έκανα εγώ το ίδιο σε σένα, σου λέγα α, γνώρισα μια καινούργια φίλια, ού, θα το πίστευε. Ναι. Θα το πίστευε. Ναι. Δεν είσαι ειλικρινής, ρε φίλε, να κάνω. Αποκλείεται να το πίστευες ότι γνώρισα μία και γίναμε φίλοι. Ρε φίλε! Και κολλητή! Ρε! Και πάω και μιλάμε σπίτι της. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου, Μαρία. Όρσε, τι είπες? Τι είπα? Γιατί? Τι είπα ακριβώς? Γιατί δεν πιστεύεις η φίλη ανάμεσα άντρα γυναίκα? Πήγαν πολλά λάθος. Δεν θα έρθει η γιαγιά μου, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρω άλλη. Λοιπόν, παιδιά μου, συγχαρητήρια, περάσατε στον τελικό. Θεωρείς ότι είναι το ίδιο να πατήσει ο άντρας και το ίδιο να πατήσει η γυναίκα? Ναι. Δηλαδή, θα συγχωρούσε στο κέρατο? Όχι, ούτε το έχω συγχωρήσει. Τα ίδια χάλια είναι και από τους δύο. Δεν θα συγχωρούσα ποτέ. Άμα το κάνω εγώ είμαι μαλάκας, άμα το κάνει αυτή είναι και αυτή μαλάκας. Για να μην πει πουτάνα. Πες ρε παιδί μου ότι γνωρίζεις μια κοπέλα, ξέρω εγώ, ξέρεις. Δεν τα πάτε καλά στο σεξ. Τι κάνεις? Για να μην υπάρχει καλό σεξ, κάτι λείπει. Ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό που λείπει. Ξαναπροσπαθώ μέχρι να βγει καλό. Ξαναπροσπαθείς, δηλαδή εκεί πέρα την ξεπατώσεις μέχρι να πεις ότι αυτό. Μέχρι είναι. Να βγει καλό. Μέχρι να μου πει ήταν πολύ καλό. Εσύ τρελιάρη. Λέγω θα το φέρω μεσολαμία, θα το πω το πρόβλημα. Αλλά μεσολαμία, ξέρεις, θα τη πω. Να, όταν γίνεται αυτό. Κάνουμε και λίγο έτσι. Δεν κάθομαι σαν αστερία, ξέρεις. Είναι λίγο έτσι, γίνει λίγο πιο ενεργή, πώς θα σου το πω. Ανάλογα και το πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι η σωστή απάντηση. Άμα τη γουστάρεις, να σας κάνω και λίγο μάθημα τώρα. Το λες ευθεία, το συζητάς. Μα, σου είπα, το συζητάω. Δεν είπες αυτό. Σου είπα, ψάχνω. Δεν είπες αυτό. Είναι το δεν είπες αυτό. Αυτό είπα. Είπες αυτό που σου λέω εγώ.
Και εγώ σου είπα, τη το λες κατευθείαν, το συζητάς. Ναι, ναι, το συζητάς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μάλιστα. Ωραία. Και πείτε ρε παιδί μου, ότι είναι η τελευταία ερώτηση. Ότι η κοπέλα δεν θέλει να κάνει τόσο συχνά σεξ. Τι κάνετε? Καλά, μην νομίζεις ότι εγώ μπορώ κάθε μέρα όλη μέρα αυτό το πράγμα. Να έχεις και δουλειές, ε. Ναι, στάνταρ δηλαδή, επειδή έχω πατήσει αμέτρητα πακέτα ήδη, γι' αυτό το λέω. Πολλές φορές. Δόξα τω Θεώ, άμα είναι και σχέση κιόλας. Σ' αύριο, αγόρι μου. Και αύριο μέρα είναι. Κάτσε, κοιμήσου, πάρε τις δυνάμεις σου και τα λέμε αύριο το πρωί. Άμα είναι ένας αριθμός δεκτός που να μας χαροποιεί και τους δύο. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός? Τώρα τι να σου πω, μέσα εβδομάδα. Ναι. Και με τέσσερις, αν μου πει εντάξει, τέσσερις, τρεις, είμαστε καλά. Τη μέρα, τρεις φορές. Όχι, όχι, τη εβδομάδα. Α, χωρισμός. Ο ιδανικός αριθμός. Κάθε μέρα. Άμα τον γουστάρεις τον άλλον όμως και δεν μπορεί κάθε μέρα, θα τον παρατήσεις? Ρε, δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν μπορείς. Θα σου πω, το δικαιολογώ όταν γυρίσεις μία μέρα και είσαι πολύ πτώμα να μην. Αλλά γι' αυτό πάντα υπάρχει χρόνος. Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι ξεκούραση. Ξέρεις τι αρχινάω εγώ το πρωί παρελθόντος και σου λέω ότι είμαι κομμάτια βράδυ. Για πες. Αν δεν είμαι σερή, έτσι, 6 ώρα στο πόδι. Μέχρι το βράδυ μετά πάλι σερή, όσο πάει. Άντε εσύ τώρα, μετά, θα πεις το βράδυ. Έχω άδικο ρε φίλε. Γιατί κοιτάς? Έτσι ήθελα λίγο να κλέψω. Να πω ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Το 5. Α, το βλάκα. Τα λέμε. Γεια σου Μαρία. Παρακαλώ, βλάκα. Σε έχω δει κάπου νομίζω. Σε έχω δει και εγώ κάπου. Πήγανε πολλά λάθος στο τέλος. Δεν ήμουν αρκετά τρελός πιστεύω για τη Μαρία. Αν ήμουν λίγο πιο τρελός μπορεί και να την κέρδιζα, αλλά εκεί το χάσα. Είμαι πολύ απλός άνθρωπος. Αφού όλες τους κάγκουρες θέλετε, γιατί το κάνετε τόσο δύσκολο? Μαλάκα, τι? Αφού κολλάτε στο καγκουριλίκι εκεί, το γουστάρετε. Το γουστάρετε την ανομαλία αυτή που έχουμε. Γιατί? Έχασες. Έχασα. Ναι. Επειδή λέω την αλήθεια. Ναι, έχασες. Έτσι τόσο απλά. Έτσι είμαι εγώ. Τέλος πάντων, κέρδισες. Μπράβο. Τίποτα, εγώ σου είπα. Τους κάγκουρες τους γουστάρετε. Αλλά τους κράζετε παράλληλα. Τώρα φαίνει φίλοι το βάζεις. Ναι. Αυτά είχα να πω εγώ, αυτά. Να μην με φρίξεις κιόλας κι άλλο. Φεύγω, πάω να κάτσω εκείνο την τζάζα που έχω δώρο να τα πούμε. Χάρηκα. Εντάξει, ναι, εννοείται, είμαι χαρούμενος που κέρδισα. Όλες οι γυναίκες καταλήγουν πάντα στους κάγκουρες. Εγώ το έχω πει, το ξέρω, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Ναι, δεν πειράζει. Πάντα όλες στους κάγκουρες καταλήγουν. Τέλος. Αυτό ήταν που λέτε, παιδιά, το βίντεο. Κέρδισε ο Γιώργος. Ο Κάγκουρας, θα δείτε το ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, διότι είμαι busy αυτές τις μέρες και δεν προλαβαίνω, αλλά θα το κάνουμε, πού είναι αυτός, το Ναύπλιο, θα το κάνουμε στο Ναύπλιο, θα πάω εκεί πέρα, έτσι λέω, και θα το κάνω βλογκάκι συν το ραντεβού από αυτό το επεισόδιο. Bye!